ηλικιωμένοι δεμένοι, σκελετωμένοι, ανήμποροι να μιλήσουν για τη φρίκη που ζούσαν στα χέρια ανθρώπων που τους φερόντουσαν με τον πιο βάναυσο τρόπο. Αυτή είναι η εικόνα που περιγράφει στο Open προενεργαζόμενη του οίκου Ευγυρία στα Χανιά και σοκάρι. Δένα και πολύ άσχημα το κάθε πόδι, κάτω από την καρέκλα, στη μέση, πολλές φορές και εδώ. Ούτε ζώο δεν δένεις έτσι. Τα καροτσάκια που έχουν τα χερούλια από πίσω τα βάζαν πάνω στις μπάρες, στα κάγκελα, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι να θέλουν να φύγουν, γιατί ήταν κινητοποιημένα και τα καρότσια. Λειτουργούσαν σαν ένα εργοστάσιο χρημάτων. Δηλαδή οι άνθρωποι ήταν νούμερα εκεί. Όλα όσα γίνονταν ήταν ένα κοινό μυστικό. Οι 73 θάνατοι σε 15 μήνες με κοινή αιτία θανάτου την ανακοπή καρδιάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλές από τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου είχε υπογράψει ο ίδιος γιατρός. Η δικαιοσύνη ερευνά. Τους βάζανε εντομοκτώνα δηλαδή στο κεφάλι πάνω για να καθαρίσουν υποτίθεται αποψίες και ενώ κοκκινίζαν τα κεφάλια και κυβόντουσαν οι άνθρωποι, τους λούζανε βέβαια μετά, πολλές φορές αναγκαζόντουσαν και τους κόβανε γουλή τα μαλλιά. Το φαγητό λιγοστό. Για λάδι και κρέας ούτε λόγος. Ούτε λάδι είχε μέσα. Οι άνθρωποι ζητούσαν πολλές φορές αλάτι, λίγο λεμόνι. Οι ηλικιωμένοι φοβόντουσαν να μιλήσουν στους δικούς τους. Και όταν κάποιος έκανε το λάθος, τους έβγαζαν τρελούς. Ανοίγαν το κάτω χείλος τους και τους βάζαν τη σύριγγα και πατούσαν με δύναμη για να φάει και μετά αμέσως νερό. Ήταν ένα σοκ να βλέπω συναδέλφους να τους εκπαιδεύουν σε δράκους. Μετά τις συγκλονιστικές καταγγελίες συγγενείς φιλοξενούμενων που πέθαναν στον οίκο Ευγυρίας και πριν από το 2020 έχουν σοκαριστεί. Δεν υπήρχε αρκετή φροντίδα, δεν υπήρχε επαρκή επιερποίηση. Ήταν πάρα πολύ φτωχό το μενού τους. Γι' αυτό και περισσότεροι ήταν σκελετωμένοι εκεί μέσα. Πάντως οι νομικοί εκπρόσωποι του οίκου Ευγυρίας χαρακτηρίζουν ανυπόστατες τις καταγγελίες λέγοντας ότι θα κινηθούν νομικά.